Για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη συνεδρίαση στην Βουλή και τη μονομαχία Σαμαρά-Τσίπρα θύμισε έντονα η συζήτηση που έγινε στο τελευταίο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρων. Το Συμβούλιο έγινε προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του προκειμένου περί τις εξελίξεις μάλλον με το καζίνο και ειδικώς για την κλίση της κοινοπραξίας σε απολογία από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων του Υπουργείου Οικονομικών. Η πρόσκληση τελικά πήρε αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Στη διάρκεια της συνεδρίασης ξεχώρισε η σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο Κώστα Λογοθέτη και τον πρώην Δήμαρχο Παύλο Παύλου, οι οποίοι αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις. Σε υψηλούς τόνους που είχαμε πράγματι πολύ καιρό να ακούσουμε, κύλησε η έκθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Αγίων Θοδώρων μεταξύ του Δημάρχου κ. Κώστα Λογοθέτη και του πρώην Δημάρχου Παύλου Παύλου. Να θυμίσουμε ότι η έκθεση συνεδρίαση έγινε με αφορμή την αναβληθή στα τελικά για την επόμενη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου κρίσιμη ακρόαση τη κοινοπραξία του καζίνου από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με οφειλές περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο. Το αίτημα της αναβολής έγινε δεκτό από την Επιτροπή, η οποία στην απάντησή της τόνισε ότι είναι τελευταία και ότι τελεσίδικα και χωρίς άλλη παράτηση η ακρόαση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Και ενώ η συζήτηση αναμενόταν να περιστραφεί σε θέματα που έχουν σχέση με την πολύ σοβαρή αυτή εξέλιξη, φαίνεται ότι ξέφυγε αρκετά και φάνηκε καθαρό ο προεκλογικός αγώνας του Λουτράκη, που ξεκίνησε και μάλιστα πολύ δυνατά. Η αφορμή στάθηκε η αναφορά του κ. Παύλου για ένα ακόμη σόου της Δημοτικής Αρχής με αφορμή τη συζήτηση. Πήρε το λόγο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δέδες, ο οποίος εξαπέλυσε εντριμμήτη επίθεση στον Παύλο Παύλου, κάνοντας λόγο για θέατο του παραλόγου, επιρρύπτοντας ευθύνες στον πρώην δήμαρχο για τη δική του θητεία στο Δήμο και τέλος ταυτίζοντας τις απόψεις του κ. Παύλου Παύλου με αυτές του διαχειριστή του καζίνο, κ. Νίκου Ρεμαντά. Ιδιαίτερα ενοχλημένος πήρε το λόγο ο κ. Παύλου, ακολούθησε ο δήμαρχος επίσης υψηλούς τόνους που στρίξε τον αντιδήμαρχο και μίλησε ευθέως κατά του πρώην δημάρχου και ακολούθησε και πάλι σε μικρότερη ένταση η ανταπάντηση του κ. Παύλου Παύλου. Η ουσία είναι ότι φάνηκε πεντακάθαρα ότι είπε μέχρι στιγμή τόνη που επικρατούσε μεταξύ των δύο αναδρών ανήκουν στο παρελθόν και εν ώψη εκλογών αναμένονται θερμοί διάλογοι από εδώ και στο εξής. Φυσικά συντρέχουν δύο πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι όσον αφορά τις εξελίξεις για όλα όσα συμβαίνουν στην κοινοπραξία στην οποία έχει δοθεί άδεια λειτουργίας καζίνου. Και στην οποία, όπως πολύ καλά ξέρετε, συμμετέχουμε και εμείς με τη δημοτική μας επιχείρηση. Η ενημέρωση αυτή έχει δύο σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Το ένα από τα δύο έχουμε προλάβει να το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το άλλο όμως είναι τελείως πρόσφατο, δεν προλάβαμε. Αλλά πριν σας πω χωριστά για το καθένα από αυτά, πολύ σύντομα να κάνω μια μικρή ενημέρωση για το τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολύ σύντομα. Όπως πολύ αναγνωρίζετε... Στη διαδικασία στο Συμβούλιο μας ήρθε ο κύριος Παύλου Παύλος. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά το Διαχειριστικό Συμβούλιο της 1ης Αυγούστου, όπου ουσιαστικά εκεί ετέθη για πρώτη φορά γραπτός το αίτημα από τους συνεταίρους μας να μετασχηματιστεί η νομική βάση της εταιρείας, η οποία σήμερα διαχειρίζει το καζίνο της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία, ακολούθησαν κάποιες επιστολές, στις οποίες τις ξέρετε, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Στην ουσία ζητούσαμε από τους συνεταίρους μας να μας προσδιορίσουν τι ακριβώς ζητούν ή τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους ή τι ακριβώς θα ήθελαν να περιέχεται σε αυτή τη μετατροπή, δηλαδή τι σημαίνει για αυτούς ανώνυμη εταιρεία. Έχουν προκύψει διάφορα. Σημαντικός σταθμός σε αυτή την πορεία αποτελεί ένα διαχειριστικό συμβούλιο που έγινε στις 25/9, όπου εκεί μας ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία, η κοινοπραξία θα κάνει αίτημα την επόμενη μέρα υπαγωγής στο άρθρο 106β προκειμένου να εξυγιανστεί. Εκεί δυστυχώς παρά τις εκκλήσεις μας, επειδή το θεματολόγιο του Διαχειριστικού Συμβουλίου είχε κοινοποιηθεί πριν σε εμάς και έτυχε να είχαμε και έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στην εταιρεία μας, πήρα μια εξοδότηση να θέσω θέμα στην κοινοπραξία, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο, να μην συζητηθεί το θέμα εκεί, για λόγους που είναι γνωστούς σε όλους,
Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από την πλευρά μας, να αποσυρθεί το θέμα. Είπα, όπως σας το έχω ξαναπεί χαρακτηριστικά, κάψτε το θεματολόγιο, να μην φανεί πουθενά ότι ετέθη τέτοιο ζήτημα. Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή και όταν τέθηκε ζήτημα να ψηφίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Οι τρεις που συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη μεριά της Λουτράκη ΑΕ και ένα ακόμα μέλος και με ψήφους 7-1-4 ουσιαστικά πήραν απόφαση να καταθέσουν την αίτηση την επόμενη μέρα. Μια αίτηση βέβαια στην οποία δεν λάβαμε γνώση για το περιεχόμενό της. Και αυτό το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή. Ήρθαμε σήμερα να έχουμε αυτή την οικονομική κατάσταση. Γιατί το κάναμε αυτό? Σκέπασαν τις επιλογές μας τα εκατομμύρια των ευρώ? Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς έτσι όπως εμείς κάναμε το 2011 με όλη αυτή την επιχείρηση και όπως είπα στην ενημέρωσή μας δημιούργησε μια απαξία όσο αφορά τον ελεκτικό μας ρόλο εκεί? Και έρχονται οι ίδιοι στην εταιρεία μας, αυτό θέλω να το βάλετε πολύ βαθιά στο μυαλό σας, και μας προκαλούν σε αυτήν την επιτροπή στην οποία εμείς τη Δευτέρα θα πρέπει εκεί να πάμε, να το πω, να απολογηθούμε. Και ευτυχώς δεν υπάρχει δικό μας έγγραφο και τους καλούμε τώρα, ελάτε να συνεννοηθούμε τι θα πάμε να πούμε εκεί, γιατί πρέπει να πάμε μαζί. Πρέπει να πάμε μαζί. Άλλο ένα ακόμα βήμα πίσω αυτής της Δημοτικής Αρχής που κοιτάζει, που εξετάζει το ζήτημα με την αναγκαία και απαραίτητη σοβαρότητα. Τους είπα, παρόλα αυτά που έγινε χθες εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, που μου πέταξαν στα μούτρα μου τα χαρτιά, ο κύριος Ρεμαντάς, ώστε να ήταν ο άρχον της πόλης αυτής και του Δήμου, και δεν σου δίνω λέει 255, και θα ζητήσω πίσω όλα όσα σου έχω δώσει τα τελευταία χρόνια που έχει ζημία επιχείρηση, διότι παρανόμως τα έδωσα. Και τώρα διάβασα, λέει, το κοινοπρακτικό, το οποίο το διαβάζω κάθε μέρα και ανακαλύπτω κάθε μέρα, λέει, καινούργια στοιχεία. Τώρα διάβασα το κοινοπρακτικό. Δεν ξέρω αν το διαβάζει τώρα, τι θα μας πει αύριο. Έχει. Αν είχαν γίνει οι ανάλογες ενέργειες, θα είχαμε φτάσει στην θέση της υγείας της πλευράς της. Αν είχαν γίνει οι ανάλογες ενέργειες, θα είχαμε φτάσει πρώτων πυλών της Επιτροπής. Θα είχαν καταδεχθεί τα 9 εκατομμύρια, γιατί κατάλαβε ο Μαρακύρη, 9.057.000 είναι το ληξικό θεσμό όφελος. Τα χρήματα αυτά τα οποία αναμένονται να μπουν εφόσον υπήρχε πρόοδος στην ΑΕΣΠΑ. Και αν αυτοί δεν ήσαν πρόχειροι και δεν ήσαν και συνεπείς και όπως άλλος τους χαρακτηρίζεται, για πέστε μου, εμείς είχαμε πρόταση. Από τη στιγμή που αποδεχθήκαμε και ότι πρέπει να γίνει η ΑΕΣΠΑ, γιατί το δεύτερο σύμβα είπε ότι θα ρίξει ο διάλογος. Ωραία. Εμείς κάναμε πρόταση λοιπόν μέσα στα πλαίσια του διαλόγου το πώς θα γίνει η μεταφορτή σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Καμία πρόταση. Που τελείωσε ο Δήμαρχος και μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχε γίνει το Μάιο του 2013. Εγώ ξέρω ότι η πρώτη επίσημη πρόταση για συζήτηση για τη δημιουργία της ΑΒΕ είναι στις 2 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνουμε εμείς πρόταση σε κάτι που δεν έχουμε ζητήσει εμείς. Και βέβαια, μην κατανοώντας γιατί η εταιρεία δεν πάει καλά και φταίει το νομικό της πλαίσιο. Ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι επιμένουν, και δεν θα πω κάποιοι, κύριε Παύλο, επιμένετε στη μετατροπή της κοινοπραξίας σε ΑΕ, ξεχνώντας την απόφαση που πήρε το ΔΣΥ της τουριστικής, της Λουτράκη ΑΕ, θέτοντας κόκκινες γραμμές όπως είναι το επενδυτικό πρόγραμμα, το ελάχιστο εγγυημένο, το business plan της κοινοπραξίας και αν δεν κάνω λάθος 12 θέματα ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εφόσον έχουμε βάλει στα θεματολόγια της τουριστικής πάνω από 3 φορές θέμα συνέχιση του διαλόγου, εμείς και όχι οι συνεταιροί μας παίρνουμε αναβολή συνήθως εξαιτίας σας, ακολουθώντας και καταλαβαίνοντας και κάνοντας πάντα ένα βήμα πίσω, που για μένα είναι λάθος. Δεν λέγατε εγγράφως ότι με την ανώνυμη εταιρεία θα βάλουν οι συνέταιροι, οι επενδυτές σας, αυτούς που έχετε τέλος
πάντων, στο μυαλό σου τα χρήματα. Τώρα θέλετε και την υπαγωγή στο 160. Ξέρετε τι μας απάντησε, κύριε Παύλου, που είναι η απάντηση δική μου προς εσάς. Τώρα δεν μου φτάνει η ΑΕ. Θέλω και το 160. Ξέρετε τι το λέω αυτό. Γιατί δεν έχει κανείς σκοπό να βάλει χρήματα σε αυτή την εταιρεία από αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Παύλου. Θέλει να πάει πίσω τις πληρωμές του να πληρώσει ούτε μισό ευρώ. Το αναγνώσετε αυτό. Έχετε να μας ψέξετε εμάς για ισοτιμία. Τι δεν ξέρει σήμερα το μέλος ανωνύμου εταιρείας από αυτά που συμβαίνουν. Ποιο έγγραφο δεν ξέρει που εσάς συζητούσαν με εισαγγελικές παραγγελίες αν δίνετε έγγραφα και δεν τα δίνατε. Ποιο μέλος και είναι εδώ μέλη, είναι αρχή παρατάξεων, λείπει ο κύριος Γιώνης, δυστυχώς. Είναι ο κύριος Πετρίτσης, τον ευχαριστώ για αυτή την τοποθέτηση, γιατί είναι μια ρεαλιστική τοποθέτηση. Σας παρακαλώ, δεν διακόπτετε. Με πολύ υπομονή δεν σας διέκοψα. Με πολύ υπομονή δεν σας διέκοψα. Μιλάτε εσείς για ισοτιμία, κύριε Παύλου, που πήρατε παραμάστερα νομικό και κάνατε εξοδικαστικές συμφωνίες. Σε ποιον δώσατε λόγο. Μιλάτε εσείς όταν κάνατε την ίδια μέρα στο πρώτο διαχειριστικό συμβούλιο. Δώσατε την διαχείριση αυτής της εταιρείας με απόφαση κτίνος ΔΣ. Γελάτε, γελάτε, τολμάτε να γελάτε ακόμα. Με απόφαση κτίνους ΔΣ και ποιας γενική συνέλευση το κάνατε αυτό. Πείτε μου, τώρα, αν την έχετε δείξτε τι μου. Την έχω εδώ, εδώ την απόφαση αυτή. Από το πρώτο διαχειριστικό συμβούλιο. Και να τολμάτε εσείς και να βάζετε στο ίδιο τσουβάλι μια διαχείριση αυτής της δημοτικής πλειοψηφίας με την προηγούμενη. Μα αυτό είναι ντροπή. Μα αυτό είναι ντροπή. Είναι η λιγότερη και η μικρότερη λέξη την οποία μπορώ να βρω. Αυτό είναι ντροπή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι βρήκαμε. Σας έχω ενημερώσει και θεσμικά σας έχω ενημερώσει. Επιτέλους σας προκαλώ. Όποιος βάζει θέμα ότι χάσαμε χρόνο να μας πει τι δεν κάναμε από τις 2 Αυγούστου, λέτε ότι σειρώμαστε. Εγώ προκαλώ και το ξαναλέω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστε τι λέει ο κύριος Δερματάς, γιατί στενοχωριέστε όταν σας είπα και εγώ την προηγούμενη φορά ότι είστε εκπρόσωπος τύπου. Ακούστε τι λέει ο κύριος Δερματάς στο εξωτικό του. Μας καλείτε λοιπόν, είναι τα λόγια σας, μετά από 1,5 μήνα και αφού αγνοείτε συστηματικά τις αλλεπάλληλες προφορικές και έγγραφες εκκλήσεις μας για συνέχιση του διαλόγου, να συζητήσουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια σε ένα θέμα παραλόγου. Εσείς τα λέτε αυτά, όχι ο κύριος Δερματάς. Μεγάλο το ρεπορτάζ όπως είδαμε, γιατί ήταν ένα ενδιαφέρον ούτως ή άλλως θέμα. Πάμε τώρα και στην κανονική συζήτηση στην Βουλή, που για άλλη μια φορά κυριάρχησαν οι οξείς των και οι αντεγκλήσεις μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίστηκε, ωστόσο η κυβερνητική πλειοψηφία σημείωσε απώλειες, καθώς η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεοδώρα Τζάκρη υπερψήφισε την πρόταση μορφής και διαγράφει από το ΠΑΣΟΚ, ενώ τρεις ακόμα βουλευτές, οι κύριοι Σκανδαλίδης, Κασής και Μωραΐτης, ψήφισαν αλλά άφησαν εχμές για τη μελλοντική τους στάση. Στα όσα έγιναν, αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία, Γιώργος Πατσογιάννης, ο οποίος μίλησε και για την πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στο Κιάτο στις 18 Νοεμβρίου με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Πατσογιάννη, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για την χθεσινοβραδινή διαδικασία? Υπάρχουν νικητές και ηττημένοι? Είδαμε την καταψήφιση της πρώτης μορφής του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση. Δεν είδαμε αυτό. Είδαμε ότι ο αρχηγός του Αριστερού Κόμματος της Ελλάδος πήγε στο Τέξας, στην πατρίδα του καπιταλισμού, και από εκεί εξήγηλε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Και ήρθε στη μονομαχία στη Βουλή και είπε ότι εκπαιδεύτηκε κιόλας να μονομαχεί πλέον, αλλά ελπάσω, για να ρίξει την κυβέρνηση. Πίστευε κανείς ότι χθες θα έπεφτε η κυβέρνηση? Απλώς ο κύριος Τσίπρας κάνει ασκήσεις επαναστατισμού. Ωστόσο, κύριε Πατσογιάννη, όλη η διαδικασία κινήθηκε στο δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ πού είναι και ποιος είναι? Δεν κινήθηκε όλο στη διαδικασία της. Ο ΠΑΣΟΚ είχε την παρουσία του αυτή που έπρεπε. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την κυβέρνηση διότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα και ήταν σαφέστατο στις θέσεις του. Κύριε Πατσογιάννη, πώς σχολιάζετε την διαφοροποίηση Τσάγκρη? Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει την πολυτέλεια για νέες απώλειες από το κόμμα. Κοιτάξτε, τα κόμματα καλό είναι όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα να έχει και απώλειες. Δηλαδή κανένας μπορεί να πάει στο καλό του. Το θέμα είναι ότι κρατάνε τις έδρες. Όταν η κυρία Τσάκρη ψήφισε, πέγραψε τα μνημόνια όλα, ούσα και υπουργός,
Δεν μπορώ να καταλάβω τι την έπιασε τώρα. Είναι σαν αυτό που έπιασε την κυρία Κωνσταντοπούλου όταν πήγε στην ΕΡΤ απ' έξω και φώναζε βοήθεια διότι έπρεπε να τις ανοίξουν να μπει μέσα στην κλειστή ΕΡΤ. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είδατε τις εικόνες της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κινδύνευε, λέει, από τους αστυνομικούς. Δεν τις ανοίγανε την πόρτα. Ένα τέτοιο φαινόμενο και η κυρία Τσάκρη. Τέλος, κύριε Πατσογιάννη, θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση με προσκεκλημένο τον κύριο Σκανδαλίδη. Ναι, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στο Κιάτο, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Πιτσαδιώτης. Είναι μια γενική συνέλευση της Δημοτικής Οργάνωσης Σικιονίων, στην οποία είναι ανοιχτή, μπορεί να έρθει ο καθένας. Εμείς καλούμε τον κόσμο, καταρχήν του Κιάτου, διότι της τοπικής οργάνωσης, αλλά μπορεί να έρθει όποιος θέλει, γιατί θα είναι ανοιχτή η συγκέντρωση. Να μείνουμε στη χθεσινή συνεδρία στη Βουλή για να δούμε τι είπε στην τοποθέτησή του ο Κορίνθιος βουλευτής Χρήστος Δήμας, ο οποίος ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Είναι αδιαφυσβήτητο, αναφέρεται το συνταγματικό δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ και της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, βέβαια, είναι και συμβατική υποχρέωση της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης χώρας δεν το έχουμε δει. Μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο κάνει είναι να καταψηφίζει όποια πρόταση και αν έρχεται στη Βουλή, χωρίς ακόμα να έχει ακούσει τις ουσιαστικές προτάσεις. Μια στήρα άρνηση. Και εάν αυτή η άρνηση μπορεί να εξυπηρετούσε τις ανάγκες ενός μικρού κόμματος της αντιπολίτευσης, σίγουρα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κοινή λογική υπαγορεύει πως όταν καταθέτεις πρόταση δυσπιστίας, έχεις έτοιμο ένα εναλλακτικό σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης χώρας. Όταν ισχυρίζεσαι στο κοινοβούλιο ότι το καντήλι της κυβέρνησης έχει σβήσει ή ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει στο κύκνιό της άσμα, οφείλεις να έχεις ένα σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης. Εάν δεν το έχεις αυτό το σχέδιο, τότε δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι επικίνδυνος. Όπως επικίνδυνος είσαι εάν δυναμητίζεις συνεχώς το κλίμα, εάν προσπαθείς να αποσταθεροποιήσεις την πολιτική κατάσταση, εάν επενδύεις στην καταστροφολογία και ελπίζεις ότι οι διαπραγματεύσεις της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης θα αποτύχουν. Δηλαδή ουσιαστικά ελπίζεις ότι η χώρα σου θα αποτύχει. Ανοιχτά και άλλες Κυριακές πέρα των 7 που έχουν προβλεφθεί από τον νόμο θα μπορούν να μένουν τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Κορινθία. Σε αυτή την απόφαση κατέληξαν από κοινού ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδης και εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων που συναντήθηκαν για να θέσουν το θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια σολομόντια απόφαση που εξυπηρετεί όλες τις πλευρές και για την οποία θα ακούσουμε τώρα και τις απόψεις όλων. Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων ρυθμίζει ότι υποχρεωτικά 7 Κυριακές το χρόνο, όλα τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα θα είναι ανοιχτά. Συγκεκριμένα, τις 2 Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των Βαΐων και την πρώτη Κυριακή κάθε εκδοτικής περίοδου και περίοδος προσφορών. Αυτό σημαίνει 7 Κυριακές το χρόνο, ανοιχτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με βάση τον νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, αυτός ο νόμος δίνει δυνατότητα στους αντιπεριφερειάρχες να αποφασίσουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της Περιφερειακής Ενότητας, για το ποιες άλλες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Εμείς κάναμε μια εκτεταμένη διαβούλευση στο νόμο μας, με 3 διαδοχικές συναντήσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς, βασικοί εταίροι σε αυτές τις συζητήσεις, οι εμπορικοί σύλλογοι του νομού, το Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο, τα εργατικά κέντρα της Κορινθίας, ο Σύλλογος των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Δήμη, αλλά πέρα από αυτό, κάναμε και διαβουλεύσεις με θεσμικούς παράγοντες που είχαν λόγο άποψη και πρόταση πάνω στα ζητήματα που αφορούν την κυριακάτικη αργία, αλλά και τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Ο νομός Κορινθίας, δεν σας κρύβω, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί έχουμε ένα δίλημα. Έχουμε ταυτόχρονα
την σχεδόν ομόφωνη άποψη ή τέλος πάντων με συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών συλλόγων να μην αλλοιωθεί η αργία της Κυριακής, ώστε να υπάρχει αυτή η μέρα ξεκούρασης και για τους εμπορικούς και τους εμπόρους των περιοχών μας, αλλά και για τους υπαλλήλους των καταστημάτων. Έχουμε το αίτημα, ανάλογο αίτημα από θρησκευτικές και εκκλησιαστικές οργανώσεις που θεωρούν εύλογα ότι η Κυριακή είναι μέρα εκτός από αργίας και προσευχής, όπου ο καθένας πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκκλησιαστεί ή να τελέσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα σκεπτικισμό των εμπόρων σε σχέση με το αν μην είναι κλειστά κρίσιμες Κυριακές τα καταστήματα στην Κόρινθο και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, θα υπάρξει μετακίνηση ή ρεύμα καταναλωτών προς τις αγορές Αθήνας. Έτσι νομίζω ότι η απόφαση που εκδώσαμε συγκεράζει όλα αυτά και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συνένεση, επιτρέποντας πλέον των 7 Κυριακών να λειτουργούν και τις υπόλοιπες Κυριακές του χρόνου ή αρκετές Κυριακές του χρόνου τα μαγαζιά στις περιοχές του νομού, τις τουριστικές τα λέγαμε, που ήδη λειτουργούσαν και πριν. Μία ρύθμιση κάναμε για τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα του ορεινού όγκου της Κορινθίας, περιοχών που ζουν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από τον ορεινό τουρισμό. Μιλώ για το Φενεό, τη Στιφαλία, την περιοχή των Τρικάλων κλπ. Δεύτερον, μια ειδική ρύθμιση κάναμε για την περιοχή του Λουτρακίου, των Αγίων Θεοδόρων, αλλά και τα καταστήματα πάνω στον άξονα της Εθνικής Οδού Ισθμού Επιδαύρου. Καταστήματα που παραδοσιακά λειτουργούν και τις Κυριακές, γιατί στην Κορινθία υπάρχει και διερχόμενος κόσμος καταναλωτών. Μετά από τις συναντήσεις που είχαμε με τον Αντιπεριφέρεια, τον κύριο Δέδε, η Εμπορική Σύλλογη Κορινθίας, η Αντιπεριφέρεια Κορινθίας, τοπικοί φορείς και οργανώσεις και ο Δήμος Κορίνθου βγάλαμε, κατασταλάξαμε στο ωράριο για τις Κυριακές, για ποιες Κυριακές. Εμείς ήμασταν κάθετοι αντίθετοι από την πρώτη στιγμή για το άνοιγμα για τις Κυριακές. Πέρασε νόμος του κράτους για τις 7 Κυριακές. Επομένως εμείς δεν μπορούσαμε πλέον να μην ανοίξουμε για τις 7 Κυριακές. Αυτό είναι στην προτεραιότητα που θέλει η κάθε επιχείρηση. Εμείς το μόνο που μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη ήταν να μην επεκταθεί από τις 7 Κυριακές και πάνω, να μην ξεχυλώσει το μέτρο για τις Κυριακές. Οι 7 Κυριακές είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης άκουσε, συζητήσαμε μετά από 2-3 συσκέψεις που είχαμε μαζί, ανακοίνωσε και είπαμε αυτά που κανονίσαμε και από αυτά που βάλαμε κάτω στο τραπέζι και διαπραγματευτήκαμε, αυτά ακριβώς γίνανε, αυτά που ζητούσε η αγορά, δηλαδή τα ιστορικά μέρη της Κορινθίας, τα μέρη που θέλουν τον κόσμο, που τραβάνε τον κόσμο για τις Κυριακές, παραμένουν ανοιχτά και τα μεγάλα κέντρα παραμένουν κλειστά. Αυτή ήταν μια σύμφωνη γνώμη με όλους και με όλους. Είναι πλήρης και ήταν η αναμενόμενη. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι πάντα στο πλευρό μας, πάρα πολύ σωστός. Εμείς σαν ΟΕΒΕ όποτε τον έχουμε χρειαστεί και με το παραεμπόριο που έχουμε κάνει πάρα πολύ προσπάθεια, είναι αρρωγός μας στις προσπάθειές μας. Ήταν πολύ ολοκληρωμένη, πολύ μεστή, με πάρα πολύ προσοχή για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν. Ήταν η αναμενόμενη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο, με τον οποίο θα γίνουν οι επόμενες δημοτικές εκλογές, φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γρηγοράκος, υποστήριξε πριν από λίγο καιρό ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ο νέος νόμος θα είναι έτοιμος. Πάντως, η πλευρά των αυτοδιοικητικών φαίνεται ενοχλημένη από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των ομιλών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που συνεδρίασαν στην Αθήνα. Ενόχληση και το θέμα των εκλογών που δημοσιοποιήθηκε με διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδειξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΕΔΕ για την αναλλαγή του εκλογικού νόμου που αφορά τις δημοτικές εκλογές. Το θέμα έχει δύο σκέλη και αφορά αφενός την αλλαγή εκλογικού νόμου με την καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου για τους Δημοτικούς Συμβούλους και αφετέρου με το χρόνο των εκλογών για τις 25 Μαΐου 2014 μαζί με τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με ποιον εκλογικό νόμο θα γίνουν οι προσεχείς δημοτικές εκλογές. Όμως δεν είναι σωστό, λίγους μήνες πριν από την κατάθεση των ψηφοδελτίων, περίπου 4 μήνες πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων, να έρχεται και να αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε τι θα λέει ο νέος εκλογικός νόμος. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο Δεκέμβρη, δηλαδή ουσιαστικά τέλος του έτους θα έχουμε ένα νέο εκλογικό νόμο. Είναι σωστό να πάμε σε εκλογές, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, με ένα νόμο που θα διαμορφωθεί
τρεις μήνες πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων, κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό. Δικαίως διαμαρτύρεται η ΚΕΔΕ, το συνδικαλιστικό μας όργανο, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα ακούσει την αυτοδιοίκηση όπως έχει υποχρέωση και δεν θα προσπαθήσει μέσα και από την αλλαγή του εκλογικού νόμου να πει ότι έκανε μια κορυφαία θεσμική παρέμβαση για άλλη μία φορά στην αυτοδιοίκηση. Τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση, με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους, έχουν να κάνουν μια συμπεριφορά απαράδεκτη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια απέναντι συνολικά στην αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Δεν είναι πρόβλημα ο εκλογικός νόμος. Εμείς λέμε ότι ο εκλογικός νόμος είναι ένα κομμάτι της μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στη χώρα μας, ένα κομμάτι της μεταρρύθμισης που θα αφορά συνολικά όλο το σύστημα και τις βουλευτικές εκλογές αλλά και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και όχι μεμονωμένα μόνο για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Θα πρέπει μέσα από την μεταρρύθμιση που θα γίνει να μην δούμε μόνο τον εκλογικό νόμο αλλά και το πώς όλη η διοικητική διαδικασία του κράτους και των Δήμων και της Περιφέρειας θα απλοποιηθεί για να γίνει πιο προσιτή η δημόσια διοίκηση γενικότερα, πιο προσιτή στον πολίτη. Ένας ακόμα λαθρομετανάστης που ήταν κρατούμενος στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου πέθανε πριν από λίγες ημέρες, ενώ το γεγονός αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα. Πρόκειται για έναν Αφγανό καρκινοπαθή, τον οποίο σύμφωνα με όσα καταγγέλει η αφρικανική κοινότητα που δημοσιοποίησε το γεγονός, δεν δόθηκε επαρκής ιατρική φροντίδα παρά μόνο όταν έφτασε στο τελευταίο στάδιο της ζωής του. Πρόκειται για τον τέταρτο λαθρομετανάστη που πεθαίνει στο κέντρο κράτησης και το γεγονός καταγγέλει το μέλος του Αντερσία Πάνους Δαμέλος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας Αφγανός καρκινοπαθής, ο οποίος κρατούνταν στο κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, στο στρατόπεδο Κόρινθου. Όπως καταγγείλει η Αφγανική Κοινότητα Ελλάδα στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ο άτυχος άνδρας επιβίωσε καθώς του αρνούνταν την πρόσβαση σε γιατρό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μόνο όταν έθεσε το τελευταίο στάδιο, δηλαδή πριν δύο μήνες. Ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με την ανάρτηση, επιβίωσε την περασμένη Δευτέρα στις 4 Νοεμβρίου. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος της Ανταρσία Πάνος Δαμέλος. Όπως καταγγέλει η Αφγανική Κοινότητα, την προηγούμενη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, στο στρατόπεδο της Κορίνθου, πέθανε ο Αφγανός Νεζάμ Χακιμή, ο οποίος κρατούνταν επί 4 μήνες, ήταν καρκινοπαθής και η αστυνομία που έχει την ευθύνη φύλαξης των μεταναστών δεν του παρήχε καμία φαρμακευτική βοήθεια, την απαραίτητη περίθαλψη για έναν καρκινοπαθή, για έναν άνθρωπο που πέθαινε, τον άφησαν στο έλεος του Θεού. Το ίδιο είχε γίνει και τον Ιούλιο, που θυμόμαστε ότι είχε πεθάνει επίσης ένας Αφγανός, 27χρονος, από λίμωξη του αναπνευστικού. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είναι εγκληματική η ενέργεια της κυβέρνησης να έχει φτιάξει τέτοια στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το στρατόπεδο της Κορίνθου που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι ένα διαρκές έγκλημα. Η κυβέρνηση έχει αίμα στα χέρια της, δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Είδαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Είναι ένα έγκλημα, το καταγγέλνουμε, η Αντιρατσιστική Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου το καταγγέλει απερίφραστα και απαιτούμε για άλλη μια φορά, το λέμε εδώ και ένα χρόνο και που έχει ανοίξει το στρατόπεδο, να κλείσει αμέσως αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να πεθαίνουν άνθρωποι στην πόλη μας για στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν καρκινοπαθής και πέθανε μέσα σε 4 μήνες. Τον αφήσανε χωρίς φάρμακα και πέθανε. Ο άλλος είχε λίμωξη του αναπνευστικού, τους έλεγε «έχω πρόβλημα» και τον έγραφαν στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανένας για αυτή τη φρικιαστική κατάσταση που ζούμε στην πόλη μας, να κλείσει αμέσως το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κλειστά έμειναν σήμερα για 5 ώρες τα δικαστήρια όλης της χώρας, καθώς οι δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, ζητώντας την ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων ασφαλείας στον χώρο των δικαστηρίων. Πρόκειται για κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε την περασμένη Παρασκευή γραμματέας ανακρίτριας στην Ευελπίδων. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι ζητώντας την ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων ασφαλείας στον χώρο των δικαστηρίων στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι που δέχτηκε την περασμένη Παρασκευή γραμματέας ανακρίτρια στην Ευελπίδων. Συγκεκριμένη Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε εξαγγείλει για σήμερα διακοπή συνεδριάσεων των δικαστηρίων όλης της χώρας από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Νίκος Ραχανιώτης και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Πάνος Νικολόπουλος.
ο χώρος των δικαστηρίων, δηλαδή ο χώρος εργασίας μας, γίνεται χώρος εγκληματικής ενέργειας. Το προχθεσινό συμβάν στην Ευελπίδων έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, όπως πέρσι πάλι στην Ευελπίδων που είχαμε ένα νεκρό κατηγορούμενο από τη μητέρα του θύματος, όπως η επίθεση στα προετών στα μέλη της σύνθεσης στα Γιάννηνα, όπου και εκεί είχαμε νεκρούς, και ένα σωρό άλλα επεισόδια. Εμείς δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση με κάθε τρόπο στην συνάδελφο όπως και στην οικογένειά της, και πιστεύουμε ότι αυτό το γεγονός θα είναι η αφορμή να υπάρξει μια καλύτερη προστασία σε όλα τα δικαστικά μέγαρα. Ο Δικαιωρικός Σύλλογος Κορίνθου σήμερα εκήρυξε αποχή των δικηγόρων μελών του από τα καθήκοντά τους, και τούτο πρώτα απ' όλα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι επίσης σήμερα απέχουν από τα καθήκοντά τους, κατόπιν του θλιβερού και τραγικού, θα λέγαμε, περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, κατά το οποίο, όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, έχουμε όλοι πληροφορηθεί, ένας αλλοδαπός εισήλθε στο γραφείο, στο ανακριτικό γραφείο, και κατάφερε με μαχαίρι 3 τραύματα σε υπάλληλο του δικαστηρίου, σε δικαστική υπάλληλο και συγκεκριμένα στη γραμματέα της ανακρίτριας. Αυτό λοιπόν το τραγικό περιστατικό, σε βάρος ενός υπαλλήλου, ενός εργαζόμενου, μιας εργαζόμενης γυναίκας, η οποία προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό της, το ψωμί της, και διακινδυνεύει τη ζωή της, είναι η αφορμή για να αναδείξουμε το μείζον ζήτημα της ασφάλειας στα δικαστήρια. Σκεφτείτε ότι αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα στην Οδό Ευελπίδων, στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκεί μάλιστα υπάρχει σε ένα βαθμό φρούρηση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υπάρχει επαρκής, ότι υπάρχουν επαρκή μέτρα και επαρκής ασφάλεια των χώρων, όπου υπάρχει σε ένα βαθμό έλεγχος και όμως, όπως αποδεικνύεται, πλημελής. Κύμα κακοκαιρία, σαρώνει από τα ξημερώματα όλη τη χώρα. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες πλήττουν από το πρωί όλο τον νομό Κορινθίας, ενώ τα φαινόμενα έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες και κατά τη διάρκεια του 24ωρου, είτε για την αντιπυρική περίοδο, είτε για τη χειμερινή περίοδο, είτε για οποιοδήποτε συμβάν, είμαστε πανέτοιμοι. Ως νομός, ήδη έχουμε συντάξει το σχέδιο για τις χιονοπτώσεις και για τις πλημμύρες, το οποίο έχει θεωρηθεί, και είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστεί να το υλοποιήσουμε. Καθώς και η πυροσβεστική υπηρεσία ΚΑΤ και το κλιμάκιο Ευρωστήνης και Περαχώρας, έχουμε το προσωπικό, τα αυτοκίνητα είναι σε ετοιμότητα, καθώς και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις πλημμύρες και για τα χιόνια. Από εκεί και πέρα, τελειώσαμε την αντιπυρική περίοδο, που για φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά πανελλαδικά, αλλά και κυρίως για τον νομό. Και μέσα από την εκπομπή θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τις εθελοντικές ομάδες που τους αξίζει και ένα ευχαριστώ, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς που μας βοήθησαν για το έργο τους. Φέτος η αντιπυρική περίοδο ήταν μια καλή χρονιά, διότι και οι καιρικές συνθήκες μας βοήθησαν. Όχι όμως ότι δεν είχαμε φωτιές είχαμε ενάρξεις πυρκαγιών πάρα πολλές, συγκρίση με πέρσι 12% λιγότερα. Στην εκπομπή του Άξιον 8 στον αέρα παραβρέθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή του με τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη. Η αντιπαράθεση αυτή οξύνθηκε μετά την πρωτοβουλία του βουλευτή να παραδώσει υπουργούς δικαιοσύνη αλλά και στον κύριο Ρακιτζή φάκελο με μια σειρά από έργα στην περιφέρεια και με το αίτημα να διερευνηθούν για τυχόν παρατυπίες.
ακριβώς ο κόσμος βοά, οι εφημερίδες βοούν και κεντρικές εφημερίδες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, για τον τρόπο διαχείρισης του κυρίου Τατούλη και της ηγετικής ομάδας της περιφέρειας, για μια σειρά έργα και το πώς συγγενικά πρόσωπα και εταιρείες της οικογένειας μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν, όπως προείπα και όπως πολύ σωστά είπατε, έχω υποχρέωση να ζητήσω την διερεύνησή τους. Στον κύριο Χιβηδόπουλο προφανώς δεν άρεσε αυτή η σας η ενέργεια, γι' αυτό και βγήκε και είπε αυτά που είπε. Ο τρόπος και η πολιτική τους να μην του αρέσει του κύριου Χιβηδόπουλου, αλλά δυστυχώς βλέπετε, γιατί καλά τα παραμύθια και τα μεγάλα λόγια στον κόσμο του κυρίου Τατούλη, αλλά η πραγματικότητα για τον κόσμο είναι διαφορετική. Και τα έργα είναι, τα βλέπει ο κόσμος, γέφυρες πέφτουν, μια σειρά έργα, όπως είπα, υπάρχει εντελώς αδιαφανής, ακριβώς δείχνει το ποιόν του κυρίου Τατούλη, αλλά δείχνει ότι ζορίστηκε και πολύ με αυτή την ενέργεια και εκνευρίστηκε. Λοιπόν, και απεκάλυψε τον πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, έτσι. Και να μην παραξηγείτε λοιπόν, όταν του λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν το λέει ούτε καν η Χρυσή Αυγή το συμμορητό πόλεμο πια. Την ανάπλαση του χώρου της πλατείας Χαρίτων στην πλατεία Κολοκοτρώνη μαζί με τα πεζοδρόμια και τις αναπλάσεις εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το συνολικό εμβαδόν είναι 1.200.000 τετραγωνικά μέτρα. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το νέο λύκειο και αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών και των ανατροπών του εκπαιδευτικού συστήματος πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστήριων Μέσης Εκπαίδευσης της Αρκαδίας και της Λακωνίας στην Τρίπολη. Εισηγητής ήταν ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κόμβου, Απόστολος Κουτρουμπέλης. Στη Δευτέρα Λυκείου σας είπα ποια είναι τα διλήμματα και σε αυτά τα διλήμματα θα πρέπει να αποφασίσουμε στα πιο πολλά από αυτά μάλλον μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Έτσι, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και το σημαντικό είναι ότι ναι, δεν θα μπορούν τη Β' όταν θα περάσουν τη Γ' να αλλάξουν, αλλά το πρόβλημά μας είναι τα μαθήματα αλυσίδες. Η προαπαιτούμενη γνώση, ούτως ώστε να πάμε με φόδια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογα με ποια από τις τρεις κατευθύνσεις, παύλα ομάδες προσανατολισμού, έχει επιλέξει ο μαθητής, βλέπετε σε ποια μαθήματα. Ποια μαθήματα θα κάνει στο σχολείο και πόσες ώρες θα έχει στον καθένα. Βλέπει τη μεγάλη αλλαγή. 10 ώρες λέει, ένας που θέλει να πάει φιλολογίες, ψυχολογίες. Θα μου πείτε τώρα στην ψυχολογία 10 ώρες αρχαία. 10 ώρες αρχαία. Σάμπος, για κοιτάξτε εδώ πέρα, θετικές σπουδές, χημεία, 6 ώρες. Αυτός που θα πάει πληροφορική θα κάνει 6 ώρες χημεία. Θα κάνει. 8 ώρες μαθηματικά τη εβδομάδα. Η βιολογία αντίστοιχα. Και βλέπετε επίσης, όχι πάνε οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πάλι 8 ώρες μαθηματικά και πιο πολλές ασκήσεις και πιο πολύ περιεχόμενο στα μαθήματα, αλλά και πιο πολύ ύλη. Προχωράμε. Διαδικασία απόλυσης. Πώς παίρνουμε το απολυτήριο. Ό,τι γινόταν με την Α και με τη Β θα γίνει με τη Γ, με τον καθηγητή στο σχολείο, όλα τα μαθήματα που είδατε. Θα εξεταστούμε στο τέλος, εκτός από τη γυμναστική βέβαια, και θα βγει ο μέσος όρος προφορικού γραπτού όπως το εξηγήσαμε και θα βγει ο βαθμός απόλυσης. Προσέξτε σε όλα τα μαθήματα. Μέχρι τώρα είχα μια διαφορά εδώ. Ποια ήταν η διαφορά? Ότι στα μαθήματα που εξεταζόμαστε πανελλαδικά δεν εξεταζόμαστε στο σχολείο, αλλά μόνο πανελλαδικά. Εδώ θα τελειώσουν οι σχολητές, θα πάρουν το απολυτήριο λυκείου και στη συνέχεια θα εξεταστούμε πανελλαδικά σε 4 μαθήματα. Τα οποία τα έχουμε δηλώσει από τις 20 Σεπτεμβρίου και τα οποία μας ανοίγουν συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 1.
Αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι 30 χωριών του Δήμου Μεγαλόπολης. Ο ΟΤΕ κατέθεσε έτοιμο στο Δήμο προκειμένου να επιτραπεί η αναβάθμιση των συστημάτων με ενίσχυση της ευρυζωνικότητας. Με την 557 κάθος 60-33, 18-13 έγραφο του ΟΤΕ, τοπική διάκριση νότιο-ανατολικής περιβολής που ζητά να γίνει ανανέωση των συμβάσεων δωρεάν παραχώρησης για τις 30 θέσεις του πίνακα, που θα τις διαβάσω σε λίγο, που βρίσκονται εδώ στον ορίο του Δήμου μας, προκειμένου να αποχωρήσουν στην αντικατάσταση των προαναφερόμενων σημαντικών τηλεπικοινωνιακών διατάξεων για την αναβάθμιση της φαλικής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τη διάδοση της ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει στα χέρια σας όλοι το γράμμα. Για την εκτέλεση του έργου έχει εκπονηθεί διεκτική μελέτη από τον ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες και ισχύουσες σήμερα τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις θα τοποθετηθούν σε υπαίθρια καμπίνα για τις 23 θέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα, η οποία θα αποκτωθεί επί κυβερνήτες βάρη. Σε ξύλινο στήλο ύψους 6 μέτρων θα τοποθετηθεί κεραία υψηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όπλησης με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της παρελκόμενα μικρού βάρους και μικρών διαστάσεων. Στις υπεύθυνες θέσεις θα γίνει περίπτωση του χώρου όπου αυτό είναι εφικτό επί συνόλου 10 τετραγωνικών μέτρων με πόρτα εισόδου ώστε να υπάρχει δυνατότητα επισκέψη των διατάξεων μας από το τεχνικό προσωπικό του οργανισμού μας όταν και όποτε χρειαστεί. Η τροφοδότηση των χώρων με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει από ανεξάρτητη ηλεκτρική παροχή του οργανισμού μας από δίκτυο της ΔΕΗ. Όλες οι εργασίες της εγκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με τους νόμους της τεχνικής και της επιστήμης με τήρηση όλων των θεμάτων ασφαλείας και με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Προβλήματα φαίνεται να προκαλεί διαχείριση των απορριμμάτων στον νομό Αρκαδίας και ειδικώς ο τρόπος με τον οποίο χρεώνονται οι ποσότητες που στέλνονται στην φυλή. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ερμιόνιδα ζήτησε από το Δήμο Τρίπολης να χρεωθεί αυτός κάποιες ποσότητες απορριμμάτων, καθώς η σύμβαση που έχει η Ερμιόνιδα με την Ένωση Δήμων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, η οποία χειρίζεται τον ΧΙΤΑ στην φυλή, έχει λήξει. Σάει ένα έγγραφο προς τον ΕΣΝΑ, ο οποίος θεωρεί ότι έχει λήξει το εξάμεινο, ενώ η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγραφε ότι ισχύει με την ένταξη λειτουργίας της μονάδας της προσωπικής διαχείρισης από τον ανάδοχο ή με την ένταξη λειτουργίας του ξυλοκάστρου ή μέχρι 6 μήνες. Η σύμβαση με τον ΕΣΔΑ έγραφε μέχρι 6 μήνες και έχει σταματήσει. Μου ζητήθηκε στα όρια της σύμβασης 2-3 μέρες πριν, επειδή η Ερμιονίδα δεδομένου ότι είχε μάλλον υποεκτιμήσει τις ποσότητες, όχι αθροιστικά, αλλά επειδή ήταν θερινή περίοδος και είχε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού με 25 τόνους την ημέρα, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή έχει συσσωρευμένα αυτή τη στιγμή πάνω από 1.000 τόνους. Μου ζητήθηκε να δώσω ένα έγγραφο να μπορέσει να πάρει κάποιες ποσότητες χρεωμένες, δικαίως χρεωμένες σε ποσοτικά, έτσι, όχι σε χρήματα. Δεν φτάσαμε στις 10.000 τόνους. Όχι, δεν σας πω όσο έχουν φτάσει, να σας ενημερώσω. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν γιατί έληξε η χρονική ισχύ της σύμβασης. Την προηγούμενη Τρίτη έγινε μία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα το δείτε, το έβγαλε στα site κτλ. Υπόθηκε εκεί, μάλιστα ζητήθηκε από τον κύριο Ζουγουρό, επειδή ο σύνδεσμος της Αττικής είναι διαβαθμικός, είναι η περιφέρεια και η Δήμη, να υπάρξει μία απόφαση της ΠΕΔ να μεταφερθεί το υπόλοιπο, θα 5.800 τόνοι. Ζητήθηκε και από τον Υπουργό σε αυτούς τους 5.800 να συμπεριληφθούν. Να διαβάσω ενδιάμεσα να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται, και μάλιστα έκανα και δύο επισκέψεις στο Ξυλόκαστρο, εντός των επόμενων 5-10 ημερών τελειώνει, δηλαδή η καταστροφή, δηλαδή μπήκε και ρεύμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν δηλαδή προβληματάκια
στην πρόταση, αλλά και αυτό με την παρέμβαση του Υπουργού που θέλει. Τη Δευτέρα το πρωί ο ΕΣΝΑ αναμένουμε την απόφαση και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η μεταφορά. Έχει ζητηθεί σε αυτή την, από αυτά τα, το ποσό το δικό μας, να, ένα τμήμα να καλυφθεί από απορρίμματα της Ερμιονίδας, της τάξης των 1500-1500, δηλαδή να φύγουν αυτά που είναι κάτω. Να ρωτήσουμε, να το διευκρινίσουμε. Το πώς θα γίνει αυτό, περιμένω να δω τι γράφει η απόφαση του ΕΘΝΑ, έτσι, και από εκεί και πέρα θα δω. Είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε και θα μεταφερθεί το αντίστοιχο των ΑΣΚ με χρέωση του Δήμου της Τρίπολης. Με χρέωση των ποσοτήτων. Γι' αυτό, εγώ παραδομένου, μη προσέξτε όμως, προσέξτε σας παρακαλώ παραπολύ, και νομίζω ότι δεσμεύεστε σήμερα πως μπορεί να αναλάβουμε για διαφόρους λόγους. Για λόγους, για διαφόρους λόγους. Αυτό όμως. Αφήστε να το ολοκληρώσω. Με όλο το σεβασμό, γιατί του λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι πάνω. Να σας παρακαλώ. Βέβαια, θεωρώ ότι δεσμεύεστε σήμερα ότι ο Δήμος οικονομικά δεν θα πληρώσει και μία βραχμή για να πάει κάτω τον ΑΣ. Κοιτάξτε κύριε Καλαμάνο, ποιο είναι το θέμα. Προφανώς δεν ξέρω τα οικονομικά του ΕΣΤΑ. Ξέρετε, σας λέω ότι έχουμε προκαταβάλει και η Ερμιονίδα τους τόσους, τους 25 τόνους την ημέρα και η Τρίπολη τους 10.000 τόνους. Να δούμε τώρα την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 500. Βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολική μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Αναλυτική πρόγνωση για τη Μακεδονία. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους από το βράδυ ισχυρές στη Μακεδονία, κυρίως στην ανατολική και κεντρική. Άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολική 4 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο έντονες τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα νότια. Άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια 6 με 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί έως 22 βαθμούς Κελσίου. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 500. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.